Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, καθώς οι ελληνικές τράπεζες έχουν να εκπληρώσουν φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των κόκκινων δανείων. Μαζί μας η Βάσου Αγγελέ. Βάσου, καλησπέρα. Γεια σου, Τέτα. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι πολύ σημαντικό εργαλείο των τραπεζών για να κατορθώσουν να μειώσουν κατά 40% όπως έχουν δεσμευτεί οι ελληνικές τράπεζες τα κόκκινα δάνεια. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και επιταχύνουν σημαντικά. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει ξεκινήσει με δεκάδες πληστηριασμούς τον μήνα, τον Ιανουάριο, και πλέον βλέπουμε ότι τον προηγούμενο μήνα έγιναν περίπου 3.000 πληστηριασμοί το Μάιο. Το οποίο σημαίνει ότι θα ξεπεραστούν οι στόχοι που είχαν αρχικά θέσει οι τράπεζες για το τρέχον έτος. Δηλαδή, υπολόγιζαν ότι θα είναι περίπου 15 με 18.000 οι πληστηριασμοί για φέτος, με τον εποπτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον SSM, να πιέζει για 40.000 πληστηριασμούς ετησίως τον επόμενο χρόνο. Βλέπουμε λοιπόν τώρα, με κάποιους υπολογισμούς που έχουμε κάνει, ότι αν συνεχιστούν έτσι, οι πληστηριασμοί θα φτάσουν στους 25.000 περίπου στο τέλος του έτους, υπερβαίνοντας σημαντικά περίπου κατά 50% τους στόχους. Γιατί όμως είναι σημαντικό να γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι μέχρι στιγμής εκπληστηριάζονται σχεδόν αποκλειστικά επιχειρηματικά ακίνητα. Σε καμία περίπτωση οι τράπεζες δεν βγάζουν στο σφυρί πρώτες κατοικίες. Δεν βγάζουν σε καμία περίπτωση πρώτες κατοικίες και δεν βγάζουν ακίνητα σπίτια κάτω των 100.000, άλλες τράπεζες κάτω των 200.000 ευρώ. Έχουμε δει επαύλεις, έχουμε δει βίλες, μεγάλα εργοστάσια να βγαίνουν στο σφυρί, όχι όμως σπίτια, όχι πιο μικρά διαμερίσματα. Ο λόγος είναι και ο κοινωνικός αντίκτυπος, που και οι τράπεζες θέλουν να αποφύγουν, και ούτως ή άλλως δεν είναι στην προτεραιότητά τους αυτή τη στιγμή, ούτε στα σχέδιά τους να εκπληστηριάσουν σπίτια. Θέλουν να ξεκινήσουν από ακίνητα μεγαλύτερης αξίας, ούτως ή άλλως γίνεται μια προσπάθεια να πάρει μπροστά η αγορά ακινήτων, δηλαδή να αρχίσει να διαμορφώνεται η αγορά του real estate στη χώρα μετά την κρίση και την πτώση των τιμών που υπήρχε. Και πράγματι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πολύ σημαντικά funds του εξωτερικού έρχονται και κοιτάζουν την αγορά, ανεβαίνουν οι τιμές, αρχίζει και κινείται δηλαδή η αγορά των ακινήτων. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνεχιστούν οι πληστηριασμοί. Μέχρι στιγμής, από τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε από την αρχή του χρόνου, περίπου αλλάζουν χέρια το 50 με 55% των ακινήτων που βγαίνουν στην πλατφόρμα. Από αυτά, βέβαια, το μεγαλύτερο, η συντριπτική πλειονότητα των ακινήτων βγαίνουν στις ίδιες τις τράπεζες. Δηλαδή, πραγματικά είναι μεταξύ 80 και 85%. Των ακινήτων πηγαίνουν στις τράπεζες, που το κάνουν βέβαια για να αρχίσουν λίγο να διαμορφώσουν έτσι μια αγορά η οποία θα είναι αυξανόμενη. Το 30% επίσης, να σημειώσουμε, των πληστηριασμών ακυρώνονται την τελευταία στιγμή, αναβάλλονται μάλλον, γιατί έρχονται οι δανειολήπτες και ζητούν ρύθμιση. Είναι δανειολήπτες της τελευταίας στιγμής και ενδείξεις λένε ότι είναι στρατηγικοί υποπληρωτές, δηλαδή αυτοί που περιμένουν να βγει το σπίτι στην πλατφόρμα, να εκπληστηριάζεται την επόμενη μέρα, για να πάνε να ζητήσουν, δηλαδή εξαντλούν τα περιθώρια, να ζητήσουν μία ρύθμιση για το δάνειό τους, έχοντας τα χρήματα, αποσκομίζοντας συχνά μεγάλα ποσά. Το οποίο λοιπόν είναι και το πολύ μεγάλο όφελος των πληστηριασμών, στο κομμάτι δηλαδή ότι αρχίζουν και κινούνται κάποιοι λογαριασμοί που σκοπίμως έμεναν ανενεργοί.